Ναι. Δεν έχει κάτι. Από αυτό το λίγο παιδιά, λίγο να το δούμε εδώ, την ώρα που το δίνουμε. Κληθήκαμε σήμερα από το 199 το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός ζώου που κρεμόταν από το πλατάνι στο Υπουργείο Μακεδονίας. Άμεσα ήρθε η πυροσβεστική, κληθήκαμε, το ζώο ανέβηκαν επάνω, το απεγκλωβίσανε, το παραδώσανε, θα ελεγχθεί από κτηνίατρο και μετά θα διαπιστωθεί αν θα πρέπει να απελευθερωθεί, πόσο καιρό θα πάρει ανάρρωση και πώς θα γίνει η επανένταξη του ζώου αυτού. Στο σύλλογο είμαστε όλοι εθελοντές, δεν υπάρχει κανένας έμισθος. Ακόμα και οι κτηνίατροι, οι οποίοι είναι στην ομάδα, είναι όλοι εθελοντικά, καθαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλο στηρίζεται στην προσωπική πρωτοβουλία του καθενός μας και όλοι έχουμε τη συμμετοχή μας. Μέσα στην πόλη έχουμε διάφορα περιστατικά. Τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό σε πλατάνη λόγω του σπόρου, που έχει ένα κλαδάκι το οποίο είναι τρομερά ευλίγιστο, δεν σπάει, έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλές φορές ζώα.